Μετά τον Kanye West, άλλος ένας γνωστός ράπερ επισκέφτηκε την Μύκονο. Ο Snoop Dogg, όπως μπορούμε να δούμε στο βίντεο που κυκλοφόρησε από το Μύκονος Live TV, ντυμένος σαν γνήσιος ράπερ με ένα δερμάτινο τζάκετ, φόρμα και πολλές αλυσίδες στον λαιμό, φτάνει στο νησί με το ιδιωτικό του αεροπλάνο και με τους άντρες ασφαλείας του να τον ακολουθούν σε κάθε του βήμα. 2,5 ώρα ήρθε με ένα ιδιωτικό αεροσκάφος μαζί με τους υπόλοιπους βοηθούς του, DJ καταλάβαμε, φοράγε ένα και ακουστικά. Κλασική φιγούρα ράπερ, όχι σαν τον Kanye West που είχε έρθει πριν μια εβδομάδα. Τον παρέλαβε πολύ μεγάλη ασφάλεια, έτσι πουλμανάκι με φιμέ τζάμια, άλλο ένα τζιπ πίσω και τον πήγε σε μια πολύ ωραία βίλα να μείνει. Ο Snoop Dogg εμφανίστηκε σε γνωστό κλαμπ της Μυκόνου για 3 ώρες και το ποσό που πήρε είχε πολλά μηδενικά στο τέλος. Χαρακτηριστικά έμεινε σε μία από τις πιο πολυτελείς βίλες του νησιού. Ο ράπερ δεν περπάτησε στα σοκάκια του νησιού και δεν κατέβηκε καθόλου στην χώρα. Όχι γιατί δεν ήθελε να δει τους φαν του, αλλά γιατί προτίμησε να μείνει στην βίλα που είχε θέα το πέλαγος.